Και εγώ αυτό θέλω το Καστοριάδη προσωπικά. Το και δικαιώνονται λοιπόν μένει να απαντηθεί. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κοιτάξτε, το socialism ou barbarie έχει καταχωρηθεί στην ιστορία. Στη δική του θέση. Αυτό όμως το ότι επιλέγει να το εκφέρει σας σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου δείχνει, με συγχωρείτε κύριε Θημίου, αλλά την πλήρη σύγχυση που έχει στο κεφάλι του ο αρχηγός του Πασόκ. Ο λίγες ρίσεις, με λίγο περισσότερο σεβασμό και στον αρχηγό μιας μεγάλης παράταξης και σε ένα μεγάλο πολιτικό ρεύμα όπως είναι το σοσιαλιστικό ρεύμα. Επιτρέψτε μου. Θα ήταν σκόπιμο. Έχω απόλυτο σεβασμό στον δεν αρχηγό. Δεν έχετε κανένα σεβασμό. Ο τρόπος αυτός που μιλάτε δεν έχει σεβασμό είναι απρεπής. Στη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Είναι απρεπής. Λέω λοιπόν, και θα παρακαλέσω να ακουστώ, λέω ότι αποδεικνύει με ευπρέπεια όπως το αισθάνομαι. Δεν θα βάλετε εσείς κανόνες στην πολιτική, κύριε Ευθυμίου. Τους βάζει ο ελληνικός λαός. Θα παρακαλέσω να έχετε την ευπρέπεια και την υπομονή να με ακούσετε όπως και εγώ. Υπομονή, λέω, λοιπόν, να έχετε εσείς. Λέω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, και απευθύνομαι σε εσάς και παρακάμπτω τα παράσιτα του κύριου Ευθυμίου, ότι ο κύριος Παπανδρέου αποδεικνύει ότι έχει πλήρη σύγχυση στο μυαλό του σε ό,τι αφορά την πολιτική του επαγγελία, το πολιτικό του πρόγραμμα και τα πολιτικά του πιστεύω. Με λίγο Πουλιόπουλο, με ολίγον Καστοριάδη, με ολίγη Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο κύριος Παπανδρέου πιστεύει ότι μπορεί να πείσει σε αυτές τις ευρωεκλογές πως μπορεί να αποτελέσει λύση για τον τόπο, λύση για την Ευρώπη και πρόκριμα για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Εσείς με τα παπαγαλάκια ποιο μήνυμα πολιτικού πολιτισμού εκπέμπετε, με συγχωρείτε δηλαδή. Κύριε Παυλόπουλε, ορίστε, τα όταν χρεώνετε στο Πασόκ την εξωματική αντιπολίτευση, όλη την, έναν τυφλό μηδενισμό. Ακούστε με, ποιο μήνυμα είναι αυτό που εκπέμπετε. Τα παπαγαλάκια, κύριε Παυλόπουλε, δεν αποτελούν το σπότ αυτό, την πεμπτουσία του πολιτικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι στα σπότ τα διαφημιστικά αντιπαλέουν δύο ομάδες διαφημιστών, κυρίως και των υπολείπων κομμάτων. Πρέπει να κλείσουμε. Γίνεται επιλογή γρήγορο. Μία φράση, κυρία Τζαβέλα, μόνο μία φράση. Επιχειρήσαμε να περάσουμε. Αλλά εμείς συγκρίνουμε πολιτικές. Υπευθυνότητα και ανευθυνότητα. Ναι, κυρία Τζαβέλα. Σε αυτό τον άξονα θα κληθεί να μην μπούμε στην κοκορομαχία των δύο κομμάτων. Ήθελα να πω δύο κουβέντες. Του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου.